Όταν φυσάει, φεύγουν τα κουνούπια. Εμένα ρωτά ή τον ειδικό. Τον ειδικό. Είναι μύθος ή πραγματικότητα αυτό, κύριε Παπαδάκη? Η αλήθεια είναι στο σπίτι, όταν έχουμε ανεμιστήρες και πλαστικό, τα αποθεί. Δεν μπορεί να μας πλησιάσει. Ορίστε. Είναι ένα μέτρο πρόληψης. Ενδιαφέρον μέτρο. Τι νομίζεις ότι ήταν εξαρχιά ερώτηση, αυτό πίστευες? Εγώ στην αρχή βραχυκύκλωσα λίγο, αλλά είχε ζουμί η ερώτηση, κύριε Παπαδάκη. Είχε περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με επιβεβαιώνετε. Κύριε Παπαδάκη, τι βλέπετε εδώ, συμπαρουσιαστής δεν. Καμία σχέση. Λοιπόν, για κουνούπια θα μιλήσουμε, κύριε Παπαδάκη. Να πούμε βεβαίως ότι η Περιφέρεια Κρήτης πήρε και βραβείο, απέσπασε έτσι, στο Πανελλήνιο Συνέδριο για την εντομολογική επιτήρηση του πληθυσμού των κουνουπιών. Καλά το λέμε? Ακριβώς. Ως Περιφέρεια Κρήτης μετήχαμε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας που έγινε στην Αθήνα, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Είχαμε μια δυναμική παρουσία. Είχαμε 5 συνολικά εργασίες, επιστημονικές εργασίες. Θα σας εξηγήσω και τι είναι και το βραβείο. Και είχαμε και μία ομιλία ως προσκεκλημένος ομιλητής, δηλαδή εγώ, για το μικροβιόκοσμο και ως μέτρο πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η εργασία ανάμεσα από 130 άλλες γενικότερου περιεχομένου δημόσιας υγείας που πήρε το πρώτο βραβείο είναι αυτό της καταπολέμησης και της διερεύνησης των κουνουπιών το χειμώνα. Με είχατε καλέσει, το είχαμε συζητήσει. Το θυμόμαστε. Ήταν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, δηλαδή είχαμε δει ότι η τάση είναι, λόγω της κλιματικής κρίσης, να έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, άρα ευνοϊκές συνθήκες. Το μελετήσαμε επιστημονικά με ειδικές παγίδες έκκλησης διοξιδίου του άνθρακα και με προσελκυστικό φως που τα μαζεύει εκεί τα κουνούπια, μπαίνουν στην παγίδα, τα συλλέξαμε, τα στείλαμε για ανάλυση. Για κατά γένος είδος και αν είναι φορείς του παθογόνων, και αυτό όλο το εγχείρημα και αυτή η εργασία και επιστημονικά πλέον από κριτές, γιατί για να βραβευτεί μια εργασία και εγκρίνεται αρχικά για να παρουσιαστεί και μετά για να... Άρα ήταν 130 συνολικά και βραβεύτηκε της Περιφέρειας Κρήτης. Ακριβώς, ακριβώς. Μεγάλη, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Και νομίζω στο παρελθόν δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, γιατί ήταν ένα πολύ υψηλό επίπεδο συνέδριο, ένα θα σας πω. Ήταν εκεί καθηγητές όπως ο κύριος Τσιόδρας, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο καθηγητής ο κύριος Χατζηχριστοδούλου. Ήταν όλοι οι καθηγητές που μάθαμε όλοι στα μέσα ενημέρωσης στην πανδημία. Συζητήθηκαν και θέματα όπως η επόμενη πανδημία, η επίδραση της κλιματικής κρίσης στην ψυχική υγεία, στην υγεία, στα παιδιά, στους διαβιβαστές, στα κουνούπια δηλαδή. Άρα θεωρώ ότι αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία. Κύριε Παπαδάκη, θυμόμαστε και την προηγούμενη φορά που είχαμε τη χαρά να σας έχουμε εδώ, ότι μας λέγατε ότι πλέον, το είπατε και πριν νομίζω, ότι τα νέα δεδομένα, τα κλιματικά, ουσιαστικά η μάχη με τα κουνούπια λοιπόν πλέον εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο τους θερινούς μήνες. Πολύ σωστά. Η εργασία κατέληγε σε αυτό, ότι σκεφτόμαστε τα προγράμματα καταπολέμησης και επιτήρησης να μην σταματούν το χειμώνα. Στη μελέτη μας καταγράψαμε θερμοκρασίες, να σας πω, η μέγιστη ανώτερη πλησίαζε πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μα τώρα έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε ούτε χειμώνα ούτε δηλαδή, καλοκαίρι. Και, και η κατώτερη πάνω θερμοκρασία ήταν εκεί στο 12, ο μέσος όρος. Εντάξει, είχαμε δύο μέρες με 3-4 βαθμούς, όλες οι άλλες μέρες ήταν πάνω από 10. Άρα, ευνοϊκές συνθήκες να πολλαπλασιαστούν, να κάνουν τα αυγά τους και τα αυγά να γίνουν τέλειο έντομα. Ένα άλλο έβριμα πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι στο χειμώνα εντοπίσαμε ασιατικό κουνούπι τίγρης και το κουνούπι το ανοφελές που μεταδίδει την ελονοσία. Ωπα! Μισό λεπτό. Ωπα, μισό, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό έβριμα της μελέτης, αλλά τι σημαίνει? Ότι πρέπει να προσέξουμε περισσότερο. Δηλαδή, όταν έχεις πληθυσμούς που τον χειμώνα αυξάνονται, είναι ένα χάντικα που ξεκινάς το Μάρτιο-Απρίλιο με μεγάλους πληθυσμούς. Αυτό είναι. Δεν πρέπει να τρομάζει ο κόσμος. Το ασιατικό κουνούπι τίγρης υπάρχει στην Κρήτη. Να μην γίνει παρεξήγηση με το Αιγυπτιακό, που αυτό δεν θέλουμε, και έχουμε πάλι, και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως και σας κύριε Γαριωτάκη και σας κύριε Σαββίδη που διαρκώς δίνετε βήμα για να ενημερώνουμε τους πολίτες, όχι να τους τρομάζουμε, είναι πολύ σημαντικό. Μα δεν είναι δουλειά μας εδώ να τρομάζουμε. Ακριβώς. Εμείς οφείλουμε να πούμε την πραγματικότητα. Η δημόσια υγεία, ξέρετε, το πρώτο πράγμα που έχει να διαχειριστεί είναι η επικοινωνία του ρίσκου και του κινδύνου. Δηλαδή να μεταφέρει ορθές πληροφορίες και να μην έχει το φαινόμενο της διασποράς μέσω του διαδικτύου ψευδών ειδήσεων. Ναι. Είναι μια νέα επιστήμη της επιδημιολογίας που έχει αναδυθεί, μάλλον διωγγώθηκε μέσα στην πανδημία του κορονοϊού, η infodemiology, δηλαδή
η επιστήμη που θα μελετά, όχι την νόσο, αλλά τις ψευδείς νόσος, έχει μια μεταφορά από χώρα σε χώρα κάπως αργή, με το διαδίκτυο πληροφορία καταλαβαίνετε. Άρα δεν τρομάζουμε, απλά εμείς ως υπηρεσία, ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ενεργοποιούμαστε και συζητήσαμε και μάλιστα στο ακροατήριο ήταν και από την Περιφέρεια Αττικής και είπαν και εκείνοι σκέφτονται στην Περιφέρεια Αττικής να μην σταματάει καθόλου το πρόγραμμα το χειμώνα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είχε πολλά ευρήματα αυτή η έρευνα, γι' αυτό θεωρώ δικαίως και βραβεύτηκε. Τώρα, ξαναλέω, δεν τρομάζουμε, είμαστε σε πλήρη εφαρμογή των προγραμμάτων καταπολέμησης. Ο ΕΟΔΗ συμπληρωματικά έχει βάλει δικές του παγίδες στις πύλες εισόδου για το περιβόητο, που είπαμε πριν, Αιγυπτιακό κουνούπι τίγρης. Συνεχίζουμε να είμαστε ασφαλής περιφέρεια το κομμάτι των κουνουπιών. Έχουμε τον εκτίμηση κινδύνου 1, που είναι η χαμηλότερη είναι κατηγορία. Είναι η χαμηλότερη αυτή. Αυτό δεν έχει αλλάξει, δεν έχει μεταβληθεί. Mm-hmm. Συνεχίζουμε και άλλη επιτήρηση. Λαμβάνουμε αίμα από κοτόπουλα νεαρά ανά όλες τις περιοχές της Κρήτης για αντισώματα ιού του Δυτικού Νείλου. Και αυτά έχω την πληροφορία, μόλις σήμερα την πήραμε, είναι αρνητικά. Ωραία. Άρα πάμε καλά. Mm-hmm. Ό,τι τώρα υπάρξει έκτακτο, μας ενημερώνουν οι πολίτες. Αν θέλετε, μπορούμε να δώσουμε ξανά το τηλέφωνο. 2-31-06-7-8-9-10. Το λέω με αυτή την αλληλουχία γιατί είναι ευκολότερο. 2-31-06-7-8-9-10. Εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το τηλέφωνο είναι στη Θεσσαλονίκη γιατί η ανάδοχος εταιρεία έχει έδρα εκεί. Την επόμενη μέρα θα είμαστε εκεί να δούμε την εστία, αν είναι, πρόκειται για εστία ή αν πρόκειται για δικιά μας, στο σπίτι μας εστία. Γιατί ξέρετε, τα συνεργεία μας λένε ότι εκεί που έχουμε οχλήσει από πολίτες, μια στιγμή ανακαλύπτουν κάτι που βαρέλια με νερό, ακάλυπτα. Σωστά. Εκεί έχουν να αποτελεί λοιπόν, τα μια και το αναφέρατε τώρα, κύριε Παπαδάκη, θέλετε για πολλωστή φορά να μας πείτε πώς αποφεύγουμε, τι είναι εστίες, τι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εστίες, έτσι ώστε να τα αποφύγουμε. Ναι, βεβαίως. Το κουνούπι, όλος ο κύκλος ζωής του είναι μέσα στο νερό. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει νερό, δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Άρα σιγά σιγά πέφτουν οι οχλήσεις και επ' ευκαιρίας δεν έχουμε ακόμα προλάβει να εκδώσουμε δελτίο τύπου. Υπάρχει μια μεγάλη ένταση για σμήνη κουνουπιών. Θα τα ακούσετε στο Γιώφυρο, ναι. Τα ακούσαμε στα Χανιά. Είναι χειρονόμοι. Νομίζω ότι είστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Ναι, ξέρω. Το έχω ξαναπεί. Δεν είναι κουνούπια, δεν τσιμπάνε. Ναι. Έχω κάνει και μαζί ένα ρεπορτάζ με του χειρονόμου. Είναι μεγάλο ο πληθυσμό, αλλά δεν τσιμπάνε. Άρα μην τρομάζουμε. Είναι όμως ενοχλητικά στα μηχανάκια κυρίως και στους ποδηλάτες. Άμα μπουν από το κράνος, ναι, γίνεται χαμός. Έχετε δει καλά. Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι κουνούπια αυτοί οι πολύ μεγάλοι πληθυσμοί. Άρα, αποφεύγουμε τα στάσιμα νερά εκεί με τα ποτίσματα των κήπων. Το φως που καθόμαστε το απόγευμα στις αυλές να είναι κίτρινο και όχι λευκό να το προσελκύει. Δυνόμαστε με λίγο ελαφρύ ρούχα, ώστε να μην αφήνουμε ακάλυπτο. Εγώ τώρα αυτό που κάνω εδώ είναι λάθος γιατί αφήνω ακάλυπτο το χέρι μου. Χρήση εντομοποθητικών είτε σώματος είτε χώρου, εγκεκριμένα πάντα. Mm. Εκεί είπαμε ότι ελέγχουμε την ετικέτα, δεν μας νοιάζει η τιμή. Θέλουμε να είναι ασφαλές αυτό το προϊόν. Και νομίζω ότι παρά το ότι έχουμε, θα το παραδεχτώ, πολλά τσιμπήματα, δηλαδή οι πολίτες διαμαρτύρονται, δεν έχουμε νοσήματα. Mm-hmm. Προσπαθούμε τώρα και την όχληση να την μειώσουμε. Υπάρχει μια εφαρμογή, το Mosquito Vision, που από το κινητό σας μπορείτε να δείτε τις προβλέψεις για δάγκωμα ή μεγάλους πληθυσμούς μέσω του κινητού σας. Δηλαδή εντοπίζει που είστε. Για την Κρήτη. Βεβαίως. Εντοπίζει που είστε και θα σας πει την πρόβλεψη. Και επίσης μπορείτε να πατήσετε, να βρείτε, να βρίσκει το στίγμα και τη συντεταγμένη και μπορείτε να αναφέρετε μέσω του κινητού ότι στην περιοχή μου εδώ που εντοπίζετε το κινητό μου υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Βέβαια, το συζητάμε. Και κρατάμε βέβαια και πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε, ότι κάποιος πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στο τηλέφωνο που δώσατε. Βεβαίως. Και η ανταπόκριση είναι άμεση. Μας είπατε σε μία-δύο μέρες. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς είναι χρήσιμα και αυτά, γιατί μετά έχουμε τις αναφορές, γίνεται μια βάση δεδομένων. Κάντε μια χαρτογράφηση μετά. Ακριβώς. Αλλά να πω το εξής, ότι δεν μπαίνουμε σε ιδιωτικούς χώρους. Η καταγγελία πρέπει να αφορά δημόσιο χώρο. Σίγουρα θα ελέγξει όσο το επιτρέψει ο ιδιοκτήτης και τις αυλές στο συνεργείο. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να ψεκάσουμε. Μοσκίτο Vision είπατε. Ναι, ναι. Μπήκε το τσεκάρι ήδη. Εννοείται. Κάνω και εγκατάσταση, με συγχωρείτε. Βέβαια. Να δούμε τι γίνεται. Να ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Να κάνουμε λάγο εδώ. Βέβαια, εννοείται αυτό.
Λοιπόν, και όσο η Μέρη κάνει εδώ κατάσταση στο Mosquito Vision, λοιπόν, νομίζω για τα κουνούπια τα είπαμε. Βεβαίως. Κύριε Παπαδάκη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα έτσι, που απασχολεί τον κόσμο, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Κοκκίτη. Ας πούμε, αν έχουμε μία έξαρση, αν υπάρχει κάποιος εγρήγορος, θα το έλεγα, όχι η ανησυχία. Ναι, εντάξει. Υπάρχει εγρήγορση από τον ΕΟΔΗ, δηλαδή έχει σταλεί στους επαγγελματίες υγείας, στους γιατρούς, να είναι σε εγρήγορση και να είναι υποψιασμένοι και να διερευνούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ανά 3-5 χρόνια έχουμε τέτοια περιστατικά αυξημένων κρουσμάτων, δηλαδή δίνει ενδημίες η νόσος αυτή. Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι η περσινή χρονιά μέχρι και τώρα είχε όλη η χώρα 9 κρούσματα. Πέρσι. Φέτος όλη η χώρα έχει 230 από τα 9 και θέλετε να σας πω πόσο έχει η Κρήτη. Έχει 12. Καταγεγραμμένα, που σημαίνει ότι 9 είχε αυτό το διάστημα μέχρι τώρα πέρυσι όλη η χώρα, η Κρήτη έχει 12. Εκ των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία που λαμβάνω από τον ΕΟΔΗ, είχαμε και 3 νεογνά που κατέληξαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ενώ εκτός Κρήτη. Νοσηλεύτηκαν. Όχι, ναι. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Απλά νοσηλεύτηκαν. Νοσηλεύτηκαν. Στην Ελλάδα είχαμε και ένα θάνατο, έχετε δίκιο. Στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ήταν αυτό. Ναι, αλλά αυτό δείχνει την έξαρση που υπάρχει αυτό το διάστημα και γι' αυτό πρέπει οι γονείς όταν δουν ένα βήχα που είναι παρατεταμένος και μέρα με τη μέρα χειροτερεύει, δεν μπορεί το παιδί να αναπνεύσει, πρέπει άμεσα να πάνε στον παιδίατρό τους. Όσο καθυστερήσει η χορήγηση της αντιβίωσης ή της όποιας θεραπείας επιλέξει ο γιατρός που δεν είναι άλλη από αυτή, μειώνεται και το αποτέλεσμα έτσι. Άρα, ειδικά στα παιδιά, οι θυλάζουσες και όλα αυτά, πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό. Αν δεν έχει τα παιδιά ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, πρέπει και οι στενές επαφές. Θυμόμαστε τον όρο από την πανδημία. Πρέπει και αυτά άμεσα να λάβουν προφυλακτικά μέτρα. Έχουμε έξαρση αυτή τη στιγμή εξαιτίας του ότι δεν γίνονται εμβολιασμοί ή είναι σημείο των καιρών? Έχετε δίκιο. Υπάρχει αυτή η αιτιολόγηση του φαινομένου, πέρα από την εποχικότητα που σας είπα ανά 3-5 χρόνια. Η πανδημία που με τα lockdown και με τα αυστηρά μέτρα προστασίας δεν είχε και άλλα νοσήματα, θυμάστε. Δεν είχαμε γρήπη, δεν είχαμε... Είχαμε περιοριστεί όλα. Συν το ότι κάποια μέλησαν τον εμβολιασμό. Δηλαδή, ο άλλος φοβόταν να πάει στο γιατρό, να κυκλοφορήσει. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα που δεν είναι μόνο... Δεν μπορεί να αιτιολογηθεί μόνο από την έλλειψη εμβολιασμού, αλλά είναι πολύ παραγωγικό. Οδήγησε σε αυτό το κομμάτι. Ξαναλέω, δεν φοβόμαστε, απλά πρέπει το ότι κάτι το παιδί έχει να μην το αφήνω, θα περάσει, θα περάσει. Αν δούμε και επιμένει αυτός ο βήχας, μπορεί να είναι και μέχρι 2 εβδομάδες. Αν εμείς το αφήσουμε να πάει στη δεύτερη εβδομάδα, εννοείται ότι δεν είναι σοφή αυτή μας η συμπεριφορά. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η Λαρά ευτυχώς αραιά και που έχουμε 1-2 τώρα το τελευταίο διάστημα από εκεί που είχαμε την έξαρση, θυμάστε, με κάποιους μήνες και ειδικά έχουμε όμως κορονοϊό πάλι, ε! Ναι, βέβαια γνωρίζετε ότι πλέον δεν υπάρχουν μέτρα. Ακόμα και στα γεροκομεία, εκεί που ήταν οι πιο ευπαθείς ομάδες, δεν τηρούνται. Υπάρχει μεγάλη, το βλέπουμε, δεν υπάρχει καταγραφή πλέον, τουλάχιστον δεν το παρακολουθούμε γιατί έχουμε άλλα τώρα. Αλλά όπως λέτε, βλέπουμε σε συναδέλφους, βλέπουμε διαρκώς ότι ασθενούν και απουσιάζουν. Με πιο ελαφριά όμως τώρα συμπτώματα, κύριε Παπαδάκη, δηλαδή λίγο πιο μεταδοτική παραλλαγή, αλλά ελαφριά συμπτώματα. Ναι, βέβαια. Έχουμε δει την εξέλιξη ότι ο ιός έγινε πολύ πιο μεταδοτικός, αλλά έπαψε να είναι τόσο σοβαρός. Δηλαδή οι εισαγωγές, οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι μειώθηκαν. Βέβαια τώρα τελευταία καταγράφεται, νομίζω έχετε παρουσιάσει ρεπορτάζ, έχουμε περισσότερες νοσηλίες πάλι τώρα κάποιες, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε, σταματάει εκεί δηλαδή και δεν έχουμε... Ωραία, όση ώρα τα λέτε εσείς, εγώ κοίταξα λίγο το χάρτη στο Mosquito Vision. Τίποτα. Εδώ τουλάχιστον έχει πρασινίσει όλη η Κρήτη. Που σημαίνει ότι η όχληση είναι μηδενική. Σωστά. Επειδή φυσάει, μάλλον, όπως είπατε. Ακριβώς. Ορίστε, πόσα ξέρει. Και με αυτή την ατάκα που με δικαιώνει. Ναι, αυτοδικαιώσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Χαρά μας που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.